Τα έκτακτα μέτρα θα συνεχιστούν όσο χρειαστεί για να ζήσουν οι επιχειρήσεις, λέει ο Υπουργός της Μεγαλεργοδοσίας, ο κύριος Βρούτσης, που έχει και την τιμητική του μάλιστα αυτές τις μέρες. Κάτι ξέρει για να το λέει. Άλλωστε, αυτή είναι η ειδικότητά του, η κάθε είδους εξυπηρετήσεις μεγάλων επιχειρηματιών, με ό,τι αντεργατικό και βάρβαρο συνεπάγεται αυτό για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Τελευταία βέβαια είδαμε ότι ο συγκεκριμένος Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ειδικεύεται και στην τηλεκατάρτιση. Έτσι γίνεται συνήθως στις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Υπουργοί ειδικεύονται για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει καθόλου την αξιωματική αντιπολίτευση που βρήκε μια διέξοδο στην αμηχανία της για να ασκήσει κριτική. Γιατί είναι πράγματι απορίας άξιων. Πώς και τόσα χρόνια στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναρωτήθηκαν ποτέ για την ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης που παρήχαν οι φορείς τους οποίους οι ίδιοι πιστοποιούσαν. Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς στα σοβαρά ότι όσο εμπορευματοποιείται η εκπαίδευση μπορεί να κρατά ψηλά και το επίπεδο της παρεχόμενης μόρφωσης? Μπορεί ο ιδιώτης, ιδιοκτήτης μιας δομής εκπαίδευσης να βάλει τη μόρφωση του λαού, των παιδιών του λαού πάνω από τα δικά του κέρδη? Και με την ευκαιρία, κανείς σας, ούτε εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εσείς κύριοι του ΚΙΝΑΛ, δεν τολμάτε να πείτε να εξασφαλιστεί ώστε οι επιστήμονες να πάρουν ολόκληρο το επίδομα των 800 ευρώ.